Από την Κρήτη και το Ηράκλειο έγινε σήμερα η εκκίνηση του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Η σπουδαία διοργάνωση επέστρεψε μετά από 10 χρόνια και το πρώτο ετάπ στους τρεις νομούς του νησιού μας μαγνήτησε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Με την εταιρεία Κοτσόβολος να είναι από τους μεγάλους χορηγούς, το αγωνιστικό μέρος ήταν πραγματικά συναρπαστικό, με ξεχωριστές διαδρομές από το Ηράκλειο μέχρι και τα Χανιά, όπου έπεσε η καρό σημαία του τερματισμού. Ο Άρον Γκέι της Bolton Coup της Backspok πήρε την νίκη στο πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ο νέος Ζηλανδός ποδηλάτης, με μια τρομερή εμφάνιση, πέρασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού σε 4 ώρες 23 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, όντας αποσπασμένος για περισσότερο από 130 χιλιόμετρα. Δεύτερος, ο σπίτι που ακολούθησε ανάμεσα σε ένα μικρό γκρουπ αθλητών ήταν ο Ντουάρτ Πράδες της Κάγια Ρουράλ και τρίτος ο Φίλιππο Μπαροντσίνη της Τρέξ Ζεγκαφρέντο. Η εκκίνηση στο Παγκρίτο Στάδιο ήταν εντυπωσιακή, με το χειροκρότημα του κόσμου να δίνει όθηση στους ποδηλάτες, ενώ το παρόν έδωσαν θεσμικοί και αθλητικοί φορείς. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει το μεγάλο αθλητικό γεγονός και ταυτόχρονα είναι μια σημαντική διοργάνωση για την ελληνική ποδηλασία. Η εθνική μας ομάδα αποτελείται από 7 έμπειρους αθλητές. Όλοι οι Έλληνες αθλητές είναι αρκετά έμπειροι, έχουν τρέξει σε πάρα πολλούς αγώνες. Ήδη η εθνική ομάδα αποτελείται από 2 αθλητές που έχουν πάρει μέρος στην τελευταία Ολυμπιάδα. Όμως γνωρίζουμε τις δυσκολίες και των όλων των αγώνων. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γιατί κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην Ελλάδα, άμα μου το λέγανε πριν 2 χρόνια θα έλεγα είναι ψέμα. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, νομίζω και τα άλλα τα παιδιά, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ. Είναι όλοι Έλληνες, είναι όλοι λάτρες του ποδηλάτου, έρχονται, μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, δεν έχουμε προλάβει να σκεφτούμε πού είμαστε και τι κάνουμε. Στόχος αυτής της εθνικής, αυτό το γύρο Ελλάδος. Πιστεύω ότι είναι η διάκριση σε κάποια από τα 5 ετάπ. Η γενική είναι λίγο δύσκολη για μας, καθώς μόνο ένας αθλητής είναι για τη γενική κατάταξη που μπορεί να ανηφορήσει με τους πρώτους. Αλλά έχουμε στοχεύσει τα σπριντ ανάβαση και τα σπριντ ευθείας. Όπως και τα επόμενα ετάπ που είναι οι τερματισμοί σε ευθεία και μας ταιριάζουν πιο πολύ, να φέρουμε ένα καλό πλασάρισμα μέσα στη δεκάδα. Η συνέχεια για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας δόθηκε στο Ρέθινο, όπου επίσης φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο περίμεναν καρτερικά τους αγωνιζόμενους. Όλοι μαζί ένα χειροκρότημα για τον κυρίο Ζούμα, αυτό που διέρχεται τώρα από το ενδιάμεσο σπίτι τερματισμού. Η καρό σημαία του τερματισμού για το πρώτο ετάπ έπεσε στα Χανιά, όπου το σκηνικό στο ελληνικό λιμάνι ήταν εντυπωσιακό. Ο Άρον Γκέι τερμάτισε πρώτος με μεγάλη διαφορά, ενώ για την εθνική Ελλάδας το καλύτερο πλασάρισμα είχαν οι πολυχρόνοι Τζορτζάκης και Περικλής Ηλίας, που τερμάτισαν μαζί στην 35η και 30η θέση αντίστοιχα. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός αθλητικό για την χώρα μας, ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία το κομμάτι τουλάχιστον της Κρήτης εδώ στα Χανιά. Όπου δόθηκε ευκαιρία να προβληθεί ο τόπος μας, οι ομορφιές του, η ωραία φύση που έχουμε. Είμαστε εδώ σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τα Χανιά. Ένα ακόμα αθλητικό γεγονός που αποδεικνύει τις δυνατότητες των Χανίων και της Κρήτης και στην δυνατότητα να μπορούν να φιλοξενούν γεγονότα του αθλητισμού που ξεπερνούν τα σύνορά μας. Έτσι λοιπόν το Διεθνές Ποδηλατικός Γύρος ξεκινάει από εδώ από τα Χανιά και στέλνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα τις ομορφιές του τόπου. Ο ποδηλατικός γύρος συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ, Αθήνα-Ετέα, με χώρο εκκίνησης αύριο, το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών.